Θα ήθελα να επαναλάβω, γιατί είδα πάρα πολύ ανησυχούντες ομιλητές από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ακόμα δεν αποδεχτήκαμε τις θρασίτατες απαιτήσεις δανειστών της χώρας, να τους διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά, λέγοντας αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως υπουργοί της κυβέρνησης, ότι ως κυβέρνηση ούτε εκβιαζόμαστε, ούτε φοβόμαστε, ούτε θα επαναχωρήσουμε από τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις και θα τιμήσουμε και θα σεβαστούμε πλήρως την πρόσφατη λαϊκή εντολή. Με αποφασιστικότητα, με τόλμη, με συνέπεια, με σταθερότητα, με την ενεργοποίηση, κινητοποίηση, στήριξη, αλλά και έλεγχο από το λαό, με τη διεθνή αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης και με την αξιοποίηση των διεθνών μας στηριγμάτων, θα καταφέρουμε ως κυβέρνηση να κάνουμε παρελθόν την Τρόικα και τα καταστροφικά της μνημόνια. Στην κατεύθυνση αυτή, αφού πρώτα απ' όλα πω για λογαριασμό της κυβέρνησης ότι αυτή η κυβέρνηση εγγυάται τις συντάξεις όλων των συνταξιούχων μέχρι το τελευταίο ευρώ, αφού πρώτα επαναλάβουμε αυτή την εγγύηση, να πω ορισμένες κατευθύνσεις προγραμματικές, τις οποίες θα έχουμε στο χαρτοφυλάκιο, για το οποίο μου έχει ανατεθεί η πολιτική ευθύνη από τον Πρωθυπουργό, δηλαδή για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Πρώτο, η κυβέρνησή μας δεν συζητά και δεν αποδέχεται τα προαπαιτούμενα της Τρόικας για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνησή μας θα σταματήσει, έχει ήδη σταματήσει, το νέο αντικοινωνικό έγκλημα το οποίο ετοιμαζόταν σε βάρος των συνταξιούχων και δεν θα εφαρμόσει και ήδη δεν εφαρμόζει αυτά που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την Τρόικα μέσω του γνωστού mail του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Χαρδούβελη. Επομένως, δεν θα προχωρήσει η καινούργια κυβέρνηση σε αυτό που είχαν συμφωνήσει, ούτε για αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τις κατώτατες συντάξεις, ούτε για τον περιορισμό των δικαιούχων του ΕΚΑΣ και στην κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1/1/16 που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε για τον περιορισμό των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων και την κατάργησή τους από 1/1/16 που θα τα ενσωμάτωναν στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ούτε για την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων πριν τα 62 για τις γυναίκες, τις εργαζόμενες με ανήλικα παιδιά, για τα άτομα με αναπηρία, για τους εργαζόμενους στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Δύο, θα αποκαταστήσουμε πλήρως το δημόσιο, καθολικό, αναδιανεμητικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Άμεσα. Με κατάργηση ή τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3863 του 2010 και 3865 του 2010 ή άλλων νόμων με τους οποίους από 1/1 του 2015 το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μετατρεπόταν σε κεφαλαιοποιητικό, με εγγυημένη από το κράτος μόνο τη λεγόμενη βασική σύνταξη των 360 ευρώ μηνιαία και με το υπόλοιπο κομμάτι της σύνταξης να θεωρείται και να μετατρέπεται και να μεταλλάσσεται σε ανταποδοτικό ατομικό. Τρίτο, βάλαμε ήδη φρένο στις μειώσεις των συντάξεων με την αναστολή στις νέες μειώσεις των συντάξεων για το 2015 και μετά, με την αναστολή εφαρμογής και εν συνεχεία με την κατάργηση μνημονιακών νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες θα μειωνόνταν, όπως είπα, από 1/1/2015 συνεχώς και αδιαλείπτως και για τα επόμενα χρόνια οι κύριες, οι επικουρικές συντάξεις και οι εφάπαξ παροχές, και με τις οποίες διατάξεις, τις οποίες αναστέλουμε και θα καταργήσουμε, θα αυξανόνταν συνεχώς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το εκάστοτε προσδόκιμο όρο ζωής. Αναστέλουμε, επομένως,
την εφαρμογή και εν συνεχεία ακυρώνουμε τις προγραμματισμένες από το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, από τους νόμους δηλαδή 3863 του 2010 και 3865 του 2010, νέες μειώσεις των κύριων συντάξεων. Από 1η-1η-15 μετά και μετά, για όσους βεβαίως θεμελίωναν το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους από την ημερομηνία αυτή. Επίσης, το ΕΚΑΣ που είχε προγραμματιστεί και προϋπολογιστεί με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015 από την προηγούμενη κυβέρνηση ότι όσον το αφορά θα περιορίζονταν ο αριθμός των δικαιούχων με αυστηρότερες εισοδηματικές προϋποθέσεις, το ΕΚΑΣ έχει δοθεί εντολή και θα καταβληθεί και φέτος κανονικά όπως καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Τέταρτο, καταργούμε άμεσα τη ρήτρα θανάτου στις επικουρικές συντάξεις. Αναστέλουμε την εφαρμογή και εν συνεχεία καταργούμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις και θα αναθεωρήσουμε προς το καλύτερο, προς βελτίωσή του, τον μαθηματικό τύπο στις εφάπαξ παροχές. Επομένως, ήδη ακυρώσαμε τη νέα μείωση ύψους 8% των επικουρικών συντάξεων που προγραμμάτιζε η προηγούμενη κυβέρνηση από 1η Μαρτίου του 2015. Υπήρχε σχέδιο υπουργικής απόφασης από την πρώτη μέρα που πήγα στο Υπουργείο, το γυρίσαμε πίσω, καθώς και τις συνολικές νέες μειώσεις των επικουρικών συντάξεων ύψους 15% για το 2015 που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προγραμματίσει και προϋπολογίσει. Με βάση βέβαια την μέχρι τώρα ισχύουσα, το είχε κάνει αυτό, με βάση τη μέχρι τώρα ισχύουσα ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος. Όσον αφορά τα επικουρικά ταμεία των ενστόλων, θα ισχύσουν και για αυτά οι παραπάνω δεσμεύσεις μας και ταυτόχρονα και επιπλέον θα αναστείλουμε τις διατάξεις που καταργούν την αυτοτέλεια των επικουρικών τους ταμείων με στόχο, μετά από διάλογο με τους συνδικαλιστικούς τους φορείς, να καταργήσουμε αυτές τις διατάξεις. Πέμπτο, στα πλαίσια λειτουργίας του κράτους δικαίου, η κυβέρνησή μας θα σεβαστεί όλα τα θεμελιωμένα σύμφωνα με τον νόμο συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ώστε οι ασφαλισμένοι να αποκτήσουν επιτέλους την αναγκαία βεβαιότητα στις δυνατότητες συνταξιοδότησής τους και να αποφευθούν επικίνδυνες ανατροπές στον προγραμματισμό της ζωής τους από εδώ και πέρα. Έκτο, η αποκατάσταση της λεϊλασίας των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, καθώς και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, που συντελέστηκε στα χρόνια του μνημονίου, στα 4,5 χρόνια του μνημονίου, θα γίνει σταδιακά με βάση τους ρυθμούς επανεκκίνησης και ανάκαμψης της οικονομίας μας, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα με τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ως εκ τούτου, ως πρώτο μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση και κυρίως ως μέτρο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, η κυβέρνησή μας θα προχωρήσει στην επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης, του δώρου δηλαδή των Χριστουγέννων, στους χάμηλους συνταξιούχους με μηνιαίες συντάξεις κάτω από 700 ευρώ. Έβδομο, έχουμε θέσει ως στόχο μας την ταχύτερη απονομή των συντάξεων και των εφάπαξ παροχών, ώστε να σταματήσει η ντροπή της αναμονής των συνταξιούχων για 1 έως 4 χρόνια. Αυτό θα γίνει όχι με ευχές, αλλά με επιστροφή όσων διαθέσιμων, περίπου 200, και έχω συνοηθεί με τον αρμόδιο υπουργό, απολύθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία με το θεσμό αυτό της διαθεσιμότητας την περασμένη χρονιά. Επίσης, με τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού στα τμήματα, κεντρώνοντας κυρίως στα τμήματα ελέγχων για την εισφοροδιαφυγή, αλλά και στα τμήματα παροχών των ασφαλιστικών ταμείων, αυτά δηλαδή που βγάλουν τις συντάξεις, και επίσης με την ολοκλήρωση της πληροφοριακοποίησης των υπηρεσιών των ασφαλιστικών ταμείων. Στηρίζουμε και θα αναβαθμίσουμε όλα τα πληροφοριακά εργαλεία και συστήματα που λειτουργούν στο Υπουργείο Εργασίας τα τελευταία χρόνια ή και θα δημιουργήσουμε νέα με στόχο τη συμβολή τους σε αποτελεσματικότερους ελέγχους της εισφοροδιαφυγής και στην καλύτερη και χωρίς καθυστερήσεις εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. 8. Θα επανεξετάσουμε
με στόχο την κατάργηση της προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης για κάθε χρόνο της τελευταίας πενταετίας πριν τη σύνταξη για τις μειωμένες συντάξεις, ώστε να μην στερούνται οι άνεργοι και άνεργες αυτά τα 5 χρόνια και μάλιστα μεγάλης ηλικίας, ούτε οι ασθενείς που ήταν αυτό το χρονικό διάστημα που έχουν συμπληρώσει κατά τα άλλα τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, να μην στερούνται τη λήψη εξ αυτού του λόγου της αντίστοιχης σύνταξης. Ένατο, θα μειώσουμε άμεσα, όταν λέω άμεσα, την επόμενη εβδομάδα, τα 120 και 100 ένσημα ετησίως που προβλέπονταν μέχρι σήμερα για την θεώρηση βιβλιαρίων υγείας. Και θα το μειώσουμε σε 50 ένσημα όπου προβλέπονταν 100 και σε 60 όπου προβλέπονταν 120. Βουλευτές της Β' Πειραιά, Β' Αθήνα κλπ. Ξέρουν, τελειώνει η παράταση που δώσατε και σωστά, τελειώνει η παράταση που δώσατε και σωστά τη δώσατε 28 Φλεβάρι, γι' αυτό είπα την επόμενη εβδομάδα και θα 50 και θα την παρατείνουμε. Η παράταση, κύριε Κεγκέρογλου, που δώσατε σωστά και το είχαμε ψηφίσει και εμείς, ήταν μέχρι 28 Φλεβάρι. Την επόμενη εβδομάδα θα την παρατείνουμε και μάλιστα όχι απλά θα την παρατείνουμε. Είπα ότι θα ακυρώσουμε αυτό που προβλέπονταν, τα 120 και 100, και θα πάμε ως προϋπόθεση οριστικά πλέον και με νόμο στα 50 ένσημα. Δέκατο, ο εξορθολογισμός της σύνθεσης και λειτουργίας και η ποιοτική αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, ώστε να μην εγκλωβίζονται των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, ώστε να μην εγκλωβίζονται σε αυτά για μήνες, για πολλούς μήνες, δεκάδες χιλιάδες αμαία, θα γίνει με προώθηση άμεσων μέτρων για πιο γρήγορες αποφάσεις πιστοποίησης των ποσοστών αναπηρίας και της εν γέννη κατάστασης της υγείας των ασφαλισμένων. Με στόχο το διάστημα αναμονής, το οποίο όντως, κύριε Γκεγκέρογλου, με στόχο το διάστημα αναμονής των ΑΜΕΑ που όντως τους τελευταίους μήνες έχει βελτιωθεί, να φτάσει κατά το δυνατόν στους 2 μήνες. Για το διάστημα, αν υπάρχουν καθυστερήσεις, να βγουν οι αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρία από τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας χωρίς δική τους ευθύνη, δεν θα τους αφήσουμε αυτό το διάστημα χωρίς σύνταξη, χωρίς το προνοιακό τους επίδομα και κυρίως χωρίς την υγειονομική τους περίθαλψη, που αν όλοι οι άλλοι τη χρειάζονται, αυτοί τη χρειάζονται λόγω της κατάστασης της υγείας τους όσο ποτέ. Επίσης, θα φροντίσουμε να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία, ώστε η καταβολή του προβλεπόμενου παράβολου από τους ΑΜΕΑ όταν ζητούν να κριθεί η αναπηρία τους των 46 ευρώ, να γίνεται όχι από τους ασφαλισμένους και ΑΜΕΑ, αλλά όπως προβλέπει ο νόμος, από το ασφαλιστικό τους ταμείο. Να τηρείται ο νόμος. Και δεύτερο, για τους ανασφάλιστους που δεν έχουν ασφαλιστικό ταμείο να τους δώσει τα 46 ευρώ, θα πρέπει να τους απαλλάξουμε, γιατί οι ανασφάλιστοι είναι κατά τεκμήριο και άνεργοι. 46 ευρώ για να κριθεί η αναπηρία τους είναι 2 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη και να θέλουν να τα δώσουν δεν τα έχουν. Και βεβαίως θα επανασυσταθεί, όπως είναι η υποχρέωσή μας, η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρο 7 από έγκριτους επιστήμονες για να επανεξετάσει τον κατάλογο των μη αναστρέψιμων παθήσεων με στόχο την αιτιολογημένη επιστημονικά διεύρυνσή τους και για επικαιροποίηση του πίνακα προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας. 11. Θα προβούμε σε αντιμετώπιση ασφαλιστικών προβλημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών και όσων υπάγονται στα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων, ώστε και οι ίδιοι να ανακουφιστούν αυτά τα χρόνια της κρίσης, τα επόμενα χρόνια, οικονομικά, αλλά και για τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα και να διασφαλιστούν περισσότερα έσοδα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? 2 λεπτά θέλω. Από ποινικοποίηση οφειλών στα ασφαλιστικά τους ταμεία. Είναι χουντική διάταξη, σε δικά τους ταμεία χρωστάνε, δεν χρωστάνε χρήματα των ασφαλισμένων, πρέπει να φύγει ο νόμος της Χούντας. 2. Θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους, να έχουν υγειονομική περίθαλψη αυτοί και τα παιδιά τους. 3. Βελτίωση της ρύθμισης για δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κλάσης. Είχατε βάλει, κύριε Γκεγκέρογλου, μέχρι 2 κλιμάκια, σωστά, θα κοιτάξουμε να το βελτιώσουμε και να τους δώσουμε και άλλες δυνατότητες. Και διευκόλυνση της συνταξιοδότησης των αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι συμπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις ηλικιακές και άλλες συνταξιοδότησης και αν χρωστάνε πάνω από 20.000 ευρώ, δεν παίρνουν τη σύνταξή τους. Το όριο των 20.000 ευρώ των οφειλών τους θα το αυξήσουμε, ώστε να μπορούν και τη σύνταξή τους να παίρνουν και το ταμείο ΟΑΕ κυρίως και τα άλλα ταμεία αυτοαπασχολουμένων
που έχουν και πρόβλημα εισόδων, εκεί που δεν θα εισέπραταν τίποτα, να εισπράττουν με συμψηφισμό από το 1 τέταρτο των συντάξεών τους. 12. Θα τηρήσουμε τη ρητή προεκλογική μας δέσμευση για επαναφορά της μηνιαίας σύνταξης των 360 ευρώ του ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες και ομογενείς. 13. Τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης βεβαίως χρειάζονται ενίσχυση για να μπορέσουμε να κάνουμε και όσα είπαμε, τα οποία είναι όμως απολύτως κοστολογημένα και είναι εφικτό να καλυφθούν. Και από τα έσοδα τα καινούργια που θα έχουμε αν προχωρήσει με την αντικατάσταση των μνημονίων το Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της χώρας και με τα έκτακτα προγράμματα για την ενίσχυση απασχόλησης, ώστε να είναι περισσότεροι εργαζόμενοι να δίνουν εισφορές, και με τους αποτελεσματικούς ελέγχους στην αγορά εργασίας και με την εξομοίωση στο κατώτατο μισθό των νέων, κάτω από 25 χρονών και κάτω από 25 χρονών με τους πάνω από 25 χρονών και με την επαναφορά όπως θα την εξαγγείλει και με τον τρόπο που θα την εξαγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας στα 751 ευρώ, διότι έτσι αυξάνονται και τα έσοδα από εισφορές, με την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είπαμε τους αποτελεσματικούς ελέγχους στην αγορά και βεβαίως με τον περιορισμό των μορφών ελαστικής απασχόλησης σε όφελος των μορφών πλήρους και σταθερής εργασίας. Ταυτόχρονα, παρακαλώ, τρία λεφτά έχετε πάρει. Τέλειωσα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση για να ενισχυθεί η δημόσια χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης θα επαναφέρει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα την τριμερή χρηματοδότησή της, θα την ενισχύσει ως μέτρο αποκατάστασης των πόρων των αποθεματικών της που λαϊλατήθηκαν με αυξημένους συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους χωρίς να επιβαρύνει φορολογούμενους και καταθέτες τραπεζών και κυρίως αντιχρηματοδοτήσει από το Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης που τα έσοδά του και από το φυσικό και ορυκτό πλούτο και από την αξιοποίηση χωρίς ξεπούλημα και ιδιωτικοποίηση της περιουσίας της κινητής και της ακίνητης του δημοσίου με ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, μέχρι στιγμή στη λέξη τέλος. Ναι, τελειώνω. Έτσι, κύριε Πρόεδρε, συνδικαλιστική επειδή, πρακτική, ναι, κακές Πρόεδρε, συνήθειες, αλλά παρακαλώ να Πρόεδρε, τελειώστε. Ναι. Επειδή δεν προεδρεύατε πριν και επειδή οι υπουργοί είχαν δυνατότητα 2-3-4 λεπτά να επειδή προεδρεύω τώρα και έχω δει πόσοι συνάδελφοι βουλευτές έχουν μιλήσει μόνο, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, θα καταπολεμήσουμε το τελευταίο μέτρο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι θα καταπολεμήσουμε την εισφοροδιαφυγή, τη μεγάλη μάστιγα, με διάφορα μέτρα κυρίως ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών, με την απλούστευση και την κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα θεσπίσουμε κώδικα ασφαλιστικού δικαίου, θα εκδώσουμε χρηστικό οδηγό και για εργαζόμενους και εργοδότες και θα χρηματοδοτήσουμε σαν Υπουργείο καμπάνια για την ενημέρωση για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, για να μπορέσουμε έτσι να καταπολεμήσουμε την εισφοροδιαφυγή. Η διαφορά μας από προηγούμενες κυβερνήσεις είναι, κυρίως όσο αφορά τους μεγαλοφιλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, ότι εμείς έχουμε καθαρή πολιτική βούληση, δεν μας κρατάει κανείς, δεν έχουμε καμία υποχρέωση και η κυβέρνησή μας, αφού είπα όλα αυτά που είναι προγραμματικές δεσμεύσεις, έχει ως βασικά κριτήρια για τις αποφάσεις και πρακτικές της την εξυπηρέτηση των αναγκών του λαού και της νεολαίας και την αξιοπρέπεια της χώρας μας, καθώς και την τήρηση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Και γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές, είμαστε σίγουροι ότι θα ανοίξουμε νέους ελπιδοφόρους δρόμους και για το λαό μας και για την πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σύμφωνα